Θα περάσουμε στο χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου, στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Θα μιλήσουμε για την ομάδα της Χερσονήσου, για τη Χερσόνησο που ήταν μία από τις μεγάλες νικήτριες της προηγούμενης αγωνιστικής. Θα έλεγα ότι σημείωσε την νίκη της αγωνιστικής επικρατώντας του ΠΑΟ Κρουσόνα το προηγούμενο Σάββατο σε μία αναμέτρηση που σας προσέφερε το Crete Today με 3-0, με ένα εκρηκτικό ξεκίνημα στο παιχνίδι, μια εμφατική νίκη που της επέτρεψε να ανέβει στους 27 βαθμούς, απέγοντας 5 πόντους από την τέταρτη θέση στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται ο ΠΑΟ. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την ομάδα της Χερσονήσου, για το σωματείο της Χερσονήσου με τον τεχνικό, τον κύριο Άγγελο Βαρδάκη, ο οποίος είναι εδώ στο στούντιο του Crete Today. Coach, καλησπέρα, καλώς όρισες. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας, να μιλήσουμε για την Χερσόνησο, για την πορεία της στο φετινό πρωτάθλημα και να πάμε μερικούς μήνες πίσω να πούμε για την έναρξη αυτής της προσπάθειας. Πώς ξεκίνησε το χτίσιμο αυτής της ομάδας? Για τη φετινή σεζόν, νομίζω ότι πέρσι είχαμε μετά το Γενάρη μια πάρα πολύ καλή παρουσία και φέτος, όταν ξεκινήσαμε να συζητήσουμε για την καινούργια σεζόν, είπαμε να κάνουμε μια ομάδα λίγο πιο ανταγωνιστική, μια ομάδα που να έχει στόχους ψηλά, να πάμε όσο γίνεται κοντότερα στην κορυφή. Αυτό ήταν το σκεπτικό, μέσα από σταθερά βήματα και μέσα από κινήσεις προσεκτικές, για να βάζουμε το χέρι μας μέχρι εκεί που μπορούμε. Δεν μας βγήκε τόσο καλά στην αρχή, για τους λόγους που είχαμε πολλούς τραυματίες ή διάφορα προβλήματα μέσα στην ομάδα που τα λύσαμε σιγά σιγά, και τώρα βρίσκουμε πάλι τα πατήματά μας και βρίσκουμε, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι που κάναμε μια τέλεια εμφάνιση θα έλεγα για μας, βρίσκουμε σιγά σιγά το ρυθμό μας και τα παιδιά βγάζουν στο γήπεδο την ποιότητα που έχουν. Υπήρχαν κάποια προβλήματα τραυματισμού λοιπόν στην έναρξη περίοδου, μας είπες, και είναι κάποιες από τις αιτίες που, ίσως η βασική αιτία, όπως μας είπες, για το ότι η Χερσόνησο δεν έχει πάει πιο ψηλά. Ναι, νομίζω αυτό ήταν το πιο βασικό, γιατί το σκεπτικό μας ήταν να έχουμε ένα μικρό ρόστερ από έμπειρους και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και μετά να το πλαισιώνουν παιδιά της Ακαδημίας. Δυστυχώς είχαμε 2-3 τραυματισμούς συνεχόμενους για μεγάλο χρονικό διάστημα, παιδιά που είχαμε στηρίξει πολύ πάνω στο αγωνιστικό πλάνο, που δεν μπορούσαν να καλυφθούν αμέσως από τα παιδιά που μπήκαν από την Ακαδημία, και γι' αυτό είχαμε μια μέτρια εμφάνιση και μια μέτρια πορεία ως τώρα. Και μιλάμε για ποιους ποδοσφαιριστές? Έλειψαν για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Καπετανάκης, ο Ντρεϊάη, ο Φρόκου. Είχαν λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να έρθουμε στο προχθεσινό παιχνίδι με την ομάδα του ΠΑΟ Κρουσόνα, με την Χερσόνησο να έχει ένα εκρηκτικό ξεκίνημα, να σημειώνει 3 γκολ, τα 2 από αυτά εξαιρετική ομορφιά, το πρώτο και το δεύτερο. Μια πραγματικά εξαιρετική πορεία. Μίλησε μας για αυτό το παιχνίδι. Βεβαίως θα είπαμε και στο γήπεδο μετά το τέλος του αγώνα, αλλά πώς προέκυψε αυτό το αποτέλεσμα? Τι ήταν, γιατί η Χερσόνησος μπορούσε να σημειώσει και άλλα τέρματα στο δεύτερο μέρος. Συνέχισε σε υψηλούς ρυθμούς. Αυτό που δουλέψαμε και συζητήσαμε με τα παιδιά όλη την εβδομάδα για να προσεγγίσουμε τον αγώνα του Κρουσόνα ήταν από πρώτο λεπτό να πιέσουμε ψηλά και να μπούμε με πάρα πολύ δύναμη στο παιχνίδι. Και μετά να διαχειριστούμε, αφού δεν θα μπορούσαμε να αντέξουμε. Αυτό που συνέβη ήταν αυτό που θέλαμε και αυτό που είχαμε δουλέψει, δηλαδή το πρώτο μισάωρο να κάνουμε 3 γκολ και αρκετές φάσεις. Μετά το σκεπτικό μας ήταν να αφήσουμε χώρο στον αντίπαλο, εκμεταλλευόμενη την ταχύτητα των παιδιών που υπήρχαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μας βγήκε, το θέλαμε πολύ, πιστεύαμε σε αυτό, γιατί πιστεύουμε σε όλη την ποιότητα και τη δυναμική του γκρουπ των ποδοσφαιριστών που έχουμε. Και όλα μας πήγαν καλά. Αλλά είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε να συμβαίνει όλη τη βδομάδα μέσα στην προπόνηση, δηλαδή να βγαίνουν ωραίες φάσεις, και γιατί υπάρχει πάρα πολύ ποιότητα σε όλες τις ώρες της θέσης στον τεροφύλακα μέχρι και το σεντρεφόρ. Και αυτό θα είναι και το σκεπτικό μας και ο τρόπος που θα προσεγγίζουμε όλα τα παιχνίδια από τώρα και έπειτα. Γιατί είναι αυτό που θέλει και η διοίκηση και ο κόσμος, να παίζουμε ένα ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο και να διασκεδάζει και αυτός που έρχεται και να βλέπει ένα ωραίο θέμα. Και νομίζω ότι έγινε προχθές με τον Κρουσόνα. Ναι. Στόχος είναι η πρόθεση στην πεντάδα, ας πούμε, η ανάδειξη κάποιων ποδοσφαιριστών. Υπάρχουν και πράγματα που θέλετε να γίνουν και δεν έχουν να κάνουν με την βαθμολογία. Μίλησε μου για τις επιδιώξεις της ομάδας Χερσονήσου, coach.
Ο πρώτος στόχος και της διοίκησης και από το προπονητικό team είναι η ομάδα να είναι ανταγωνιστική και να βγάζει όσο γίνεται ομορφότερο ποδόσφαιρο μέσα από επιθετικό ποδόσφαιρο. Ναι. Με τον τρόπο παιχνιδιού που θέλουμε να παίζουμε εμείς. Αυτό είναι ο τρόπος σκέψης που έχουμε. Από τώρα και έπειτα που δεν έχουμε και τόσο μεγάλο βαθμολογικό άγχος. Απλά ο στόχος μας είναι να είμαστε όσο γίνεται κοντότερα στη διάδα. Και αυτό θα προσπαθήσουμε. Στη διάδα, ναι. Θέλουμε να είμαστε κοντά στη διάδα. Αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί, να βγάζουμε επιθετικό ποδόσφαιρο, να προσπαθούμε να χτίσουμε ποδόσφαιρο από πίσω, από την άμυνά μας και να εκμεταλλευόμαστε την ποιότητα των επιθετικών μας, που είναι πάρα πολύ καλή για την κατηγορία. Μάλιστα. Η ως τώρα συγκομιδή στους 27 βαθμούς, παίρνετε αυτό που αξίζεται όπως λέμε? Νομίζω ότι έπρεπε να είμαστε λίγο παραπάνω. Ήταν ορισμένα παιχνίδια που χάσαμε βαθμούς οριακά. Και σε ένα-δύο παιχνίδια που και τότε νομίζω δικαίως γκρινιάζαμε για τη διατησία, που ήταν ορισμένα ντέρμπι και σε λεπτομέρειες νιώσαμε και μετά που είδαμε και το παιχνίδι και το αναλύσαμε, είχαμε σε πολλά κομμάτια δίκιο σαν ομάδα να γκρινιάζουμε, γιατί είναι ορισμένα παιχνίδια εκτός έδρας δύσκολα και ορισμένες αποφάσεις μας στερήσανε βαθμούς. Όμως το σκεπτικό μας είναι αυτό που είπαμε και πριν, ωραίο ποδόσφαιρο, να βελτιωνόμαστε καθημερινά, να φτάνουμε στο στόχο μας και σιγά σιγά θα το βρούμε και θα γυρίσει νομίζω Χερσόνησο όπως θέλει και η διοίκηση, μέσα από ηρεμία και μέσα από καθαρό μυαλό, να βάλουμε την ομάδα πάλι λίγο ψηλότερα σε μια ψηλότερη κατηγορία που είναι ο στόχος μας, αλλά θα βγει χωρίς πίεση, να βγει σωστά. Αυτός είναι ένας στόχος που μακροπρόθεσμα έχετε θέσει, είναι κάτι που πιστεύετε υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μπρατσάρουν μια τέτοια προσπάθεια που συνεπάγεται οπωσδήποτε για ένα αλφα οικονομικό κόστος, οικονομικές θυσίες, γιατί μιλάμε για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Τι μπορούμε να πούμε, να μας το αναπτύξει αυτό, coach? Ο στόχος της διοίκησης είναι κάθε χρόνο να βρίσκουμε πάνω απ' όλα αυτό που κοιτάζουμε και στις μεταγραφές αλλά και στα παιδιά που κρατάμε, είναι ο χαρακτήρας, ο άνθρωπος, ένα άνθρωπος που είναι. Βεβαίως. Και μετά πάει σε δεύτερη μοίρα αν είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αυτό που κοιτάμε και ο στόχος μας είναι να έχουμε καλούς χαρακτήρες, καλούς ποδοσφαιριστές. Έτσι πρέπει. Και να βελτιώνονται και αυτοί και η ομάδα μέσα από αυτούς. Να έχουμε ένα μικρό ρόστερ και χωρίς να είναι κάτι που θα έρθει μέσα που πάρουμε πολύ μεγάλη πίεση, γιατί θέμε σε αυτά τα παιδιά που θα έρχονται σιγά σιγά να πλαισιώνονται και από παιδιά της Ακαδημίας μας και από παιδιά από τη μικρή ομάδα, από τη Youth, να ανεβαίνουν, να φτιάξουμε ένα δυνατό κορμό ομάδας και μετά αν θα δούμε ότι η ομάδα πράγματι έχει βάση μας ελπίδες για να ανέβει κατηγορία, θα βοηθήσει παραπάνω και η διοίκηση. Αλλά χωρίς να είναι αυτό ο αυτοσκοπός μας συνέχεια σε κάθε χρονιά. Έχει τεθεί δηλαδή ένας χρονικός ορίζοντας, ξέρω τριετίας, δεν ξέρω πενταετίας, ας πούμε, για κάτι τέτοιο? Ναι, χωρίς να το πιέζουμε, έχει δοθεί σε δύο, δηλαδή και την επόμενη χρονιά, νομίζω θα είναι μια χρονιά να φτιαχτεί ο κορμός που πρέπει. Ναι. Και μετά θα δούμε αν με ένα-δύο, το πολύ τρεις προσθήκες από επαγγελματίες, καθαρά επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, να το πιέσουμε για να ανέβουμε κατηγορία. Φέτος, του χρόνου, οπότε σε δύο χρόνια δηλαδή, να είναι έτοιμη η Χερσόνησο να κάνει το επόμενο βήμα, να επιστρέψει σε μια εθνική κατηγορία. Ναι, γιατί αυτό που λέμε για μας είναι ότι μπορεί να έχουμε κάνει με την καινούργια διοίκηση που ανέλαβε από πρόπερση, μπορεί να έχουμε κάνει βήματα μπροστά, αλλά πάντα χρειαζόμαστε έξτρα βοηθήματα. Δηλαδή να έχουμε παραπάνω προπονητές, να έχουμε παραπάνω οργάνωση, να φτιάξουμε και διάφορα άλλα τμήματα όπως είναι το μάρκετινγκ της ομάδας, που θα έρθουν και από εκεί και άλλη βοήθεια οικονομική για την ομάδα μας. Σε αυτό δουλεύουμε καθημερινά και σε αυτό θέλουμε να βελτιωνόμαστε καθημερινά, να μην λείπει τίποτα από τον ποδοσφαιριστή που έρθει να αισθάνεται όσο γίνεται. Ας είναι ερασιτέχνης, αυτό ζητάω και εγώ. Ας είναι οι παίχτες μας ερασιτέχνες, ναι, και παίζουν σε ερασιτεχνικές κατηγορίες, ναι, να έχουν επαγγελματική νοοτροπία και να αισθάνονται επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Αυτό κοιτάμε, είναι το πρώτο που κοιτάμε. Μίλησες πιο πριν, coach, για τις ακαδημίες, για την ομάδα, την youth team. Ναι. Πώς υπάρχει υλικό, πώς είναι τα πράγματα εκεί? Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και πάντα κάνω την ερώτηση σε κάθε προπονητή ή παράγοντα διοικητικό ο οποίος έρχεται εδώ. Πώς είναι τα πράγματα στη Χερσόνησο σε αναπτυξιακό επίπεδο?
Στο καθαρά ακαδημίες από 6 έως 14 χρονών έχουμε 5 ποδοσφαιριστές και 5 προπονητές, συγγνώμη, και ένα γυμναστή. Μετά πάμε στη, που είναι γύρω στα 130 παιδιά η ακαδημία μας. Ναι. Και μετά έχουμε τη youth που είναι 20 παιδιά με 2 προπονητές και μετά πάμε σε εμάς στο πάνω κομμάτι που είμαστε 3 προπονητές, ένας γυμναστής και 2 προπονητές. Πώς εξελίσσεται η προσπάθεια, πώς πηγαίνει η προσπάθεια που καταβάλλετε? Νομίζω ευχαριστημένοι. Ναι, είμαστε ευχαριστημένοι γιατί πες, ναι. Ειδικά στη youth που είναι ένα σκαλοπάτι πριν από εμάς δεν έχουν τα παιδιά άγχος. Αυτό που θέλουν είναι μόνο να παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Και να είναι κοντά στο σκεπτικό το δικό μας, πώς θέλουν να είναι, όταν, να είναι έτοιμο όταν ανέβουν πάνω. Αλλά γίνεται και πάρα πολύ καλή δουλειά στην ακαδημία μας. Μάλιστα. Η φετινή χρονιά με ορίζοντα αυτό που λέμε ότι σε 2 χρόνια θα προσπαθήσουν και αν το επιδιώξουν βεβαίως, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, χωρίς να υπάρχει άγχος, να κερδίσει την άνοδο, την επιστροφή σε μια εθνική κατηγορία, το ιστορικό σωματείο της Χερσονήσου. Ακολουθείτε το πλάνο, δηλαδή ακολουθείτε με αλφαγιώτα, πηγαίνει βάση πλάνο τα πράγματα? Τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Ήδη έχουμε στην 20άδα της μεγάλης ομάδας, έχουμε 7 παιδιά που είναι της ακαδημίας μας. Α, είναι, κάτω των 20 ετών και έχουμε και 2 βασικούς παίχτες στη μεγάλη ομάδα που είναι λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία, που είναι πάλι από την ακαδημία μας. Το πάμε σιγά σιγά και τώρα μέχρι μέσα του Φλεβάρι θα προωθηθούν άλλα 2 παιδιά από τη youth που θα πάρουν χρόνο για φέτος, να είναι έτοιμα του χρόνου. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Και αυτό που θέλουμε είναι, επειδή δουλεύουμε και για την επόμενη χρονιά από φέτος, είναι να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτούς που θέλουμε από τώρα και για την επόμενη χρονιά, για τον κορμό που λέμε, να γίνουμε όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικοί. Τι λείπει περισσότερο από τη Χερσόνησο, σε οργανωτικό, αν θέλετε, επίπεδο, σε αγωνιστικό, σε οτιδήποτε? Νομίζω αυτό που μας λείπει είναι το οργανωτικό κομμάτι. Πρέπει να οργανωθούμε πιο πολύ στο τι γίνεται πριν μπει ο παίχτης μες στο γήπεδο, ποιους παίχτες θα έχουμε κοντά μας, σε ποιους παίχτες θα στηριχτούμε και πόσο θα στηρίξουμε το παιδί, αυτό που λέμε, να αισθάνεται όσο τον αθλητή, να αισθάνεται όσο γίνεται πιο επαγγελματίας, και να έχει την νοοτροπία ότι θέλω να κερδίζω όταν είμαι καλός, όταν το αξίζω να κερδίζω. Αυτό πρέπει να είναι το σκεπτικό μας. Μάλιστα. Από την τωρινή ομάδα, έτσι όπως είναι, όπως έχει δομηθεί, όπως την έχετε χτίσει, είστε ευχαριστημένος με την έννοια έχετε πάρει αυτό που μπορεί να δώσει στο maximum αυτή η ομάδα, ή έχει και άλλα περιθώρια βελτίωσης, κάποια περιθώρια για να εμφανιστεί ακόμα καλύτερη? Η συγκεκριμένη, έτσι όπως είναι, χωρίς προστίκες. Ναι, αυτή τη στιγμή, όπως ήρθαν τα πράγματα, τους 3 τελευταίους αγώνες έχουμε παίξει όλοι σχεδόν, δηλαδή από τους 11 παίχτες. Και είναι επιτυχημένοι. Ναι. Στους 3 τελευταίους αγώνες, ναι. Από την 11άδα, ας πούμε, που διαλέγουμε να είναι οι πιο έτοιμοι να παίξουν, έχουμε βρεθεί μόνο στα 3 τελευταία παιχνίδια και έχουμε δει ότι τα έχουμε πάει πολύ καλά. Αυτό που περιμένουμε είναι πολύ παραπάνω πράγματα από τους παίχτες μας, γιατί είναι και η ηρεμία που μας φέρνουν, τα τελευταία 6 αποτελέσματα έχουμε να χάσουμε. Και αυτό που θέλουμε είναι να έρθει η ηρεμία από τα αποτελέσματα, να πατήσουμε πιο καλά στο ψυχολογικό κομμάτι και μετά θα βγουν και πιο όμορφα πράγματα. Είμαι σίγουρος από τον γκρουπ των παιχτών που έχουμε. Αισθανθήκατε, επειδή το ξεκίνημα ήταν κάπως μουδιασμένο, δηλαδή το καλύτερο δυνατό, κάποια πίεση? Υπήρχε πίεση, αλλά είναι και η πίεση αυτή που δημιουργούμε από μόνοι μας. Δηλαδή ναι. Δεν υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση από τη διοίκηση, γιατί λειτουργούν και οι άνθρωποι της διοίκησης πολύ σοβαρά και στο πλάνο. Δεν υπήρχε πολύ μεγάλη, αλλά η πίεση υπήρχε από εμάς, γιατί δεν θέλαμε εμείς, επειδή γνωρίζαμε ο ένας τον άλλον και τη δουλειά που γίνεται στο γήπεδο αλλά και την ποιότητα των παιχτών μας, δεν το δεχόμασταν και η πίεση ήταν πιο πολύ εσωτερική. Εκνευρισμός δηλαδή, ας πούμε. Υπήρχε ένα έτσι, γιατί ψάχναμε δηλαδή το λόγο που υπήρχε αυτό το πράγμα και δεν μπορούσαν να έρθουν τα θετικά αποτελέσματα που θέλαμε. Υπήρχαν οι απουσίες, όπως μας είπατε, ναι. Υπήρχε κάτι άλλο, υπήρχαν και κάποιοι άλλοι λόγοι τους οποίους εσείς ταξινομήσατε, ιεραρχήσατε έτσι στη διάρκεια της περίοδου? Είμαστε τώρα λίγο, μόλις τώρα μπήκαμε στο δεύτερο γύρο, ένα δύο παιχνίδια. Για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι ήταν ότι ενώ πέρσι που ανάλαβα την ομάδα στο δεύτερο γύρο κάναμε μια πορεία πρωταθλητισμού, ναι. Και η συγκομιδή μας και η επίθεση άμυνα, ήμασταν στις 3 κορυφαίες ομάδες του δεύτερου γύρου. Αλλάξαμε για διάφορους λόγους μια πεντάδα πολύ βασικών παιχτών, κορμού, τερματοφύλακα,
δύο στόπερ, δύο εξάρια και ένα φόρ που φύγαν τα παιδιά. Και αυτοί που ήρθαν ήταν αξιόλογοι και νομίζω το ίδιο με αυτούς που φύγανε, αλλά η ομάδα άλλαξε το προφίλ της και ήθελε κάποιο χρονικό διάστημα από μόνη της για να δέσει και να έρθουν τα αποτελέσματα. Τα οποία έρχονται τώρα, το βλέπουμε, χαιρόμαστε όσο μπορούμε, γιατί έχουμε και άλλα παιχνίδια στη σειρά των δύσκολα. Όμως αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, ικανοποιημένοι από όλους. Και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε. Και έχει για την ομάδα της Χερσονήσου ακολουθεί μια τριπλέτα αγώνων, έτσι, εκτός έδρας. Έχουμε αρκετά δύσκολα παιχνίδια. Πάμε στη Γέρια με το Ρούβα. Μετά ένα και αυτό ντέρμπι πεντάδας, έτσι. Ναι, είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό νομίζω για τις δύο ομάδες. Ο Ρούβα είναι στους 25 βαθμούς και στους 27. Ναι. Πέμπτη και έκτη θέση, ναι. Είμαστε πολύ κοντά. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μια έμπειρη ομάδα που μπορεί να πάρει αποτελέσματα παντού. Αλλά ο στόχος μας θα είναι πάλι να κερδίσουμε όπως θα είναι σε κάθε παιχνίδι. Ναι. Και ακολουθούν μετά και τα παιχνίδια, υπάρχει με το Μοχό, υπάρχει με τη Δαμάστα, Κύπελο. Ναι. Εκτός έδρας αυτά, μια τριπλέτα αγώνων εκτός έδρας. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να προσέξει περισσότερο η ομάδα στη συνέχεια? Και γενικότερα, όσο τώρα μπαίνοντας στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, τα στοιχεία που θα παίξουν περισσότερο ρόλο. Για μας πολλά παιχνίδια είναι θέμα διάθεσης δικής μας, δηλαδή πόσο θα ξαναβγάλουμε στοιχεία όπως αυτό το τελευταίο. Εξαρτώνται από εσάς δηλαδή κατά ένα μεγάλο μέρος, ναι, λέτε. Νομίζω ότι εξαρτώνται από εμάς, είναι παιχνίδια που πρέπει να βγούμε με την. Το παιχνίδι με τον Κουρσόνα πρέπει να είναι ένας οδηγός για μας, πρέπει να είναι που θα πατάμε για να πηγαίνουμε πιο πάνω και να έχουμε διάθεση και κίνητρο για καλές εμφανίσεις πάνω απ' όλα και η νίκη θα έρθει νομίζω. Προσδοκίες από αυτή την ομάδα, κύριε Βαρδάκη, ποιες είναι? Οι προσδοκίες οι δικές μας νομίζω ότι τώρα ξεκινάνε, γιατί... Ναι, μιλήστε μου για το μέλλον, ναι. Πού είναι μπροστά σας? Ναι, τώρα ξεκινάμε, νομίζω ότι αυτό που θέλουμε παραπάνω είναι να βγάζουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, να είμαστε πιο ήρεμοι στον αγωνιστικό χώρο. Πιο ήρεμοι, ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι το στοιχείο που πρέπει να προσέξουμε. Δηλαδή το κύριο χαρακτηριστικό κόλτς αυτής της ομάδας ποιο είναι? Εγώ την έχω δει δύο φορές στη Χερσόνησο. Προχθές στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ήταν εκρηκτική. Το trademark, αυτό που τη χαρακτηρίζει. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι καθαρά στο αγωνιστικό να γίνουμε ακόμα πιο επιθετική ομάδα. Δηλαδή το πιο επιθετική ακόμα. Πιο επιθετική ομάδα ακόμα. Γιατί αυτό εκεί... περιμένετε από το μέλλον. Αυτό βλέπω εγώ, ναι, γιατί είμαστε, εκεί είναι και το δυνατό μας στοιχείο σαν ομάδα. Δηλαδή όταν έχουμε μπάλα είμαστε πάρα πολύ καλοί. Και αυτό χωρίς την προσθήκη παικτών την επόμενη. Μιλάμε για το υπάρχον ρόστερ δηλαδή, ε? Ναι, για το υπάρχον ρόστερ, ναι. Μάλιστα. Τη φετινή διοργάνωση, κότς, πώς τη βλέπεις στην Α1 κατηγορία? Νομίζω ότι ήταν μια κατηγορία που ήδη ήρθαν δύο ομάδες από πάνω καινούργιες, ο Ηρόντος του Τιμπάκη. Ήρθαν από τη δεύτερη εθνική και το Τιμπάκη από την τρίτη εθνική κατηγορία. Βεβαίως ο Ηρόντος πέστε αρκετές αλλαγές. Αυτή ήταν μια μετάλλαξη ουσιαστικά. Ναι. Ναι. Είχαμε και το Μοχό και την Τίλισσο που ήρθαν από τις πιο κάτω κατηγορίες πάνω, ναι, που οι πρωταθλητές. Ναι. Αλλά το κύριο χαριστικό ήταν, αν εξαιρέσουμε το Ρωμανό που κράτησε τον ίδιο κορμό και έκανε μία νομίζω προσθήκη μόνο στην ενδεκάδα του, ήταν όλες οι ομάδες καινούργιες. Γι' αυτό βλέπαμε και αποτελέσματα που δεν τα περίμενε κανείς, γιατί δεν γνώριζε ο ένας τον άλλο τόσο καλά. Και μία νησί μπορεί να ήταν μία ομάδα πάρα πολύ δυνατή, την άλλη να μην ήταν τόσο καλή. Αυτό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό. Και το επίπεδο νομίζω είναι καλό και τώρα όσο περνάνε οι ομάδες και δένουν, γιατί ήταν όλες καινούργιες ομάδες στην κατηγορία, θα γίνεται πιο ανταγωνιστικό, θα έχουμε πιο δύσκολα παιχνίδια. Μέχρι πρότινος, δηλαδή μέχρι πριν τέσσερις αγωνιστικές, ο ΑΟΤ είχε το απόλυτο βαθμολογικά. Ο Ηρόδοτος είχε το απόλυτο βαθμολογικά. Ο Ρωμανός είχε χάσει ένα παιχνίδι από το Τιμπάκι. Είχε, δηλαδή είχαν χαθεί τρεις βαθμοί μόνο από τις τρεις πρώτες ομάδες. Τώρα βλέπουμε ότι τα πράγματα πάνε να ξεχωρίσουν. Το Τιμπάκι μετά το στραβοπάτημα του Ηρόδοτου που είχε αλλάξει και προπονητή έχει αποκτήσει μια διαφορά από την ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού. Ισοβάθμισε τον, έπιασε στη δεύτερη βαθμή ο Ρωμανός, στη δεύτερη θέση ο Ρωμανός της κατάταξης. Πώς βλέπεις να εξελίσσεται coach η μάχη στην κορυφή? Στην αρχή πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και με τα προβλήματα που είχε τον Τιμπάκη του Μητρώου και με αυτά. Ναι, άργησε να ξεκινήσει και έγινε αγώνας ταχύτητας μετά, αγώνας δρόμου. Ναι, ναι.
Νομίζαμε όλοι ότι είχε ένα μικρό προβάδισμα ο Ηρόδοτος λόγω και εμπειρίας και των παιδιών των ποδοσφαιριστών που είχε. Αλλά μετά είδαμε ότι το τυμπάκι αυτό μάλλον τον βοήθησε στο ψυχολογικό του κομμάτι. Έδεσε την ομάδα πιο πολύ αυτό με το, η κατάσταση που είχε συμβεί. Και τώρα το τυμπάκι νομίζω με τη διαφορά που έχει πάρει και με τους παίχτες, τις προσθήκες που έκανε και με την ποιότητα των παιδιών που έχει, παίζει με τον εαυτό του. Παίζει με τον εαυτό του, ναι, λες Κώστα. Νομίζω... Εξήγησέ μας το αυτό. Νομίζω ότι πλέον το σημαντικό για αυτούς θα είναι να βρίσκουν κίνητρο να κερδίζουν κάθε παιχνίδι. Είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα στο επιθετικό κομμάτι, δηλαδή τη τετράδα της μπροστά στο, στο εκτελεστικό κομμάτι. Τα παιδιά του τυμπακίου μπροστά είναι πάρα πολύ δυνατή, είναι η καλύτερη νομίζω κατηγορία και στο δημιουργικό κομμάτι. Άρα τα πάντα θα είναι από αυτούς, κρίνονται πλέον από αυτούς στο πόσο θα βρίσκουν κίνητρο να κερδίζουν όλα τα παιχνίδια που θα είναι πλέον δύσκολα. Γιατί όλοι μας τώρα θα θέλουμε να κερδίσουμε τον τυμπάκι για να πάρουμε τα εύσημα από αυτή τη μεγάλη νίκη αν έρθει. Μάλιστα. Κάπως ξεκαθαρίζουν συνεπώς τα πράγματα βλέπεις, ναι, σε ό,τι έχει να κάνει την πρωτιά. Ναι, για μένα ξεκαθαρίζουν, απλά πρέπει να δείξει και το τυμπάκι αυτό που λέμε, τη σοβαρότητα και το κίνητρο σε κάθε μάτς. Μάλιστα. Από εκεί και πιο κάτω έτσι βλέπουμε καλό πρωτάθλημα. Τι μπορούμε να πούμε και για τις άλλες ομάδες που παίζουν ρόλο περιφερειακής δύναμης και βέβαια να μιλήσουμε και για τα χαμηλότερα στρώματα της βαθμολογίας. Ναι, για τις πάνω θέσεις αν ξεκινήσουμε βλέπουμε ότι ο Ρωμανός... Πάντα σταθερός έτσι στην κορυφή, είναι στις κορυφαίες θέσεις πρωταγωνιστής. Έχει δώσει όμως... κάποια πράγματα που βλέπουν τα τελευταία παιχνίδια ότι αρχίζει και κάπου χάνει τις δυνάμεις του για κάποιο λόγο, άρα μπορούμε να ελπίζουμε οι λίγο κοντινότεροι σε αυτό να το φτάσουμε. Ο Κουρσόνας είναι πάντα μια δυνατή ομάδα. Είστε στους 14 πόντους, έτσι, είστε 5 αγωνιστικές πίσω. Είμαστε κάπως πίσω, αλλά αυτό θέλουμε να κυνηγάμε σε μια θέση και να ευχαριστούμε κοντά στην τριάδα, όπως είναι τα πράγματα. Νομίζω είναι ορισμένες ομάδες που κατά κάποιο τρόπο φαίνεται ότι έχουν πατήσει στη μέση της κατηγορίας ή πάνω, όπως είναι τα Μάλια που με την αλλαγή προπονητή δείξανε και έχουν κάνει αρκετά καλά παιχνίδια και έχουν πάρει πολλούς βαθμούς. Η Δαμάστα που είναι και αυτή πάντα ανταγωνιστική. Και μετά τη Δαμάστα, επειδή είναι έτσι το πρωτάθλημα, νομίζω ότι όλοι είναι πάρα πολύ κοντά και όλοι είναι πάρα πολύ αγχωμένοι γιατί ψάχνουμε ακόμα ουσιαστικά μία ομάδα, ναι, που θα πέσει στην κατηγορία αφού ο πόρος έχει σταματήσει. Είναι ο Ποσειδώνας αρκετά χαμηλά και μετά... στη χειρότερη θέση. Ναι, και μετά όλες οι ομάδες νομίζω από εκεί και πέρα ψάχνουμε για μία που είναι να σωθεί. Αυτό θα μεταφέρει άγχος και θα μεταφέρει βέβαια και παιχνίδια που θα πάνε να τα χτυπάνε παντού για να πάρουν βαθμούς. Όπως είναι ο Εργοτέλης, όπως είναι η Τίλης, ο Αθεστείων, είναι οι μοίρες σε διάφορες, είναι σε αυτή την κατηγορία νομίζω. Είστε ικανοποιημένος από την ποιότητα ποδοσφαίρου, από το θέμα που υπάρχει στα τοπικά γήπεδα φέτος, ή θα μπορούσαν να καλύτερα τα πράγματα? Επειδή, όπως είπα και πριν, είναι σχεδόν όλες οι ομάδες καινούργιες στην κατηγορία, θέλανε κάποιο χρόνο. Τώρα που έχουμε περάσει τον πρώτο γύρο, βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες παίζουν καλύτερα, είναι πιο... κυνηγάνε τα παιχνίδια καλύτερα και είναι, ναι, τα παιχνίδια τα περισσότερα αμφίρροπα. Και θα δούμε ένα καλύτερο δεύτερο γύρο. Ο πρώτος γύρος όχι, δεν ήταν τόσο καλός, δεν ήταν τόσο ποιοτικός όπως πέρσι. Αλλά νομίζω τώρα θα ανεβεί το επίπεδο στο δεύτερο γύρο. Που θα είναι και τα παιχνίδια πιο δύσκολα. Ο καθένας θα παίζει για τους βαθμούς, για τους λόγους του και θα είναι ένα καλύτερο πρωτάθλημα νομίζω στο δεύτερο γύρο. Έγιναν βέβαια και καλά παιχνίδια. Πολύ ωραίοι αναμετρήσεις στον πρώτο γύρο. Πιστεύεις ότι στο δεύτερο θα δούμε ακόμα καλύτερο? Μακάρι, το ευχόμαστε. Υπάρχουν κάποια στοιχεία στα οποία έτσι αχίλιος πτέρνα αγωνιστικά για την ομάδα, σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο όμως? Για την ομάδα, τη δικιά μας. Για τη Χερσόνησο, ναι, ναι. Εμείς όσο είμαστε ήρεμοι, σαν ομάδα είμαστε καλοί. Σε ορισμένα στοιχεία του παιχνιδιού που θέλουμε να βελτιώσουμε είναι αυτό, να είμαστε ήρεμοι ό,τι και να συμβαίνει. Δηλαδή να μην αρχίζουμε και παίρνουμε στο παιχνίδι του αντιπάλου ή αν μας δώσει ο διαιτητής, που είναι και ανθρώπινα τα λάθη των διαιτητών, ένα λάθος φύριγμα, να αρχίζουμε να μεταφέρουμε αυτόν τον εκνευρισμό. Εκεί είναι το πιο δύσκολο στοιχείο για μας και αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε αρκετά. Μετά έχουμε δείξει ότι δεχόμαστε πάρα πολλές ευκαιρίες από τον αντίπαλο στα τελευταία παιχνίδια που είμαστε όλοι μαζί οι παίχτες
Και χάνουμε βέβαια και αρκετές ευκαιρίες, αλλά είναι πιο πολύ θέμα ηρεμίας, γιατί υπάρχει τεράστια ποιότητα για την κατηγορία στους παίκτες μας. Είναι μια ομάδα που την πιστεύεις, coach, και πού θέλεις, ποιο είναι το, αυτό που έχεις κατά νου, έτσι, μια άνοδος και πάλι επιστροφή στην τρίτη εθνική κατηγορία, όπως παλιότερα με την ομάδα της Χερσονήσου, θα θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά τη Χερσόνησο, που έχει δώσει πάρα πολλές χαρές στους φίλους της και στους φίλους του τοπικού ποδοσφαίρου, του κριτικού ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι σιγά σιγά. Ας λέω, τον Μπόε τότε ήταν η εκπρόσωπή μας στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ναι, είχαμε κάνει ωραία. Αγγελματική, ναι. Ωραίες χρονιές. Και νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το θέμε. Βεβαίως. Σίγουρα οι προπονητές και οι παίχτες το θένε. Πρέπει να το θέλει και η διοίκηση, γιατί μετά ανοίγουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή μπορείς να φέρεις και καλύτερους ποδοσφαιριστές, να έχεις καλύτερο θέμα και δουλεύεις διαφορετικά, πιο επαγγελματικά. Και είναι κάτι που μπορεί να στηρίξει περιοχή. Όταν ανέβεις παραπάνω, θα έχεις και μεγαλύτερο σχόλιο. Είναι και πόλος, έτσι, διαφήμιση, όπως και να το κάνω. Από τη στήριξη του κόσμου ικανοποιημένος. Ναι, είμαστε νομίζω ικανοποιημένοι όλοι. Είναι κοντά ο κόσμος. Αυτό είναι καλό, σημαντικό. Και νομίζω ότι ενώ δεν έχουμε κάνει μια τέλεια χρονιά όπως θα τη θέλαμε, ο κόσμος είναι κοντά και μας στηρίζει και καθημερινά και στις προπονήσεις αρκετοί μας βλέπουν και στα παιχνίδια αρκετοί άνθρωποι αρκετοί μας βλέπουν. Το μήνυμα που θέλετε να απευθύνετε σε αυτόν τον κόσμο, coach? Εμείς αυτό που θέλουμε είναι σε κάθε παιχνίδι, είτε εντός έδρας είτε εκτός έδρας, είναι να βγάζουμε ένα πρόσωπο όμορφο, ποδοσφαιρικό, δηλαδή να έρθει κάποιος να διασκεδάζει και να βλέπει ένα όσο γίνεται σύγχρονο ποδόσφαιρο, και να κερδίζουμε, να έρχονται οι νίκες για να τους κάνουμε πιο χαρούμενους. Μάλιστα. Κούς, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ στο στούντιο του Crete Today, για την ωραία συζήτηση που είχαμε. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη στην εξέλιξη της προσπάθειας που καταβάλλετε φέτος με την ομάδα της Χερσονήσου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλές εκπομπές. Με υγεία να έχουμε όλοι. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.